Με αφορμή την πρώτη συνέντευξη που έδωσε ο γιο μου για μια θέση εργασία και τη συζήτηση που έκανα μετά μαζί του, σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο για να μοιραστώ μαζί σου 9 tips που θα σε βοηθήσουν να σκίσει <σκίδε> στην επόμενη ή σε κάθε επόμενη συνέντευξή σου. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θεοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητη στην Επικοινωνία. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Το να πα σε μια συνέντευξη στην τύχη, περιμένοντα ότι ο υποψήφιο εργοδότη ή συνεργάτη σου θα εντυπωσιαστεί με το καταπληκτικό βιογραφικό σου, δεν δουλεύει. Πέρα από την ικανότητά σου να κάνει τη δουλειά για την οποία ενδιαφέρεσαι, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντε εξίσου σημαντικοί, ίσω και πιο σημαντικοί, που θα έκαναν κάποιον να θέλει να συνεργαστεί μαζί σου. Σε αυτό το μάθημα, λοιπόν, θα μοιραστώ μαζί σου 9 συμβουλέ, που αν τι ακολουθήσει, θα σε βοηθήσουν να ασκήσεις την επόμενη συνέντευξή σου. Αλλά δε το βίντεο μέχρι το τέλο, γιατί στο τέλο του βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου ένα extra tip για το πώ μπορεί να βελτιώνει συνεχώ τη συνέντευξή σου και πώς μπορείς να βρίσκεσαι συνεχώς μπροστά σε νέες επαγγελματικές προτάσεις. Νούμερο 1. Πριν από τη συνέντευξη, φρόντισε να ερευνήσεις την εταιρεία ή τον εργοδότη που ενδιαφέρεσαι να συνεργαστείς ή να συνεργαστεί. Μάθε για την αποστολή που έχουν, για τις αξίες τους, για πρόσφατα έργα που έκαναν ή για κάποια νέα σχετικά με την εταιρεία ή την επιχείρηση. Αυτό θα δείξει σε αυτόν που σου παίρνει τη συνέντευξη ότι ενδιαφέρει πραγματικά για την εταιρεία και ότι είσαι κατάλληλα προετοιμασμένο. Νούμερο 2. Εξασκήσου στι απαντήσει σου. Σκέψου ποιε είναι οι πιο συχνέ ερωτήσει που μπορεί να δεχτεί κάποιο σε μία συνέντευξη. Μία ερώτηση είναι γιατί θέλει να εργαστεί εδώ ή γιατί θέλει να συνεργαστεί μαζί μου. Η μία άλλη ερώτηση είναι ποια είναι τα δυνατά σου σημεία ή ποια είναι τα δύνατα σημεία σου. Σκέψου τι θα απαντούσε σε αυτέ τι ερωτήσει και μετά εξασκήσου στι απαντήσει σου. Έστω λοιπόν ότι σε ρωτάει ποια είναι μία από τι αδυναμίε σου και σε ένα μία από τι αδυναμίε σου είναι η οργανωτικότητα. Οπότε έχει γράψει την απάντησή σου, θα μπορούσε να την κάνει εξάσκηση και να πει. Ένα από τα πράγματα που δυσκολεύομαι είναι η οργανωτικότητα. Αν και δεν έχει επηρεάσει ποτέ την απόδοσή μου μέχρι τώρα, έχω δει ότι ένα ατακτοποιητό γραφείο ή μια ατακτοποιητή επιφάνεια εργασία στον υπολογιστή μπορεί κάποιε φορέ να επηρεάσει την αποτελεσματικότητά μου. Ωστόσο, έχω μάθει να οργανώνω το χώρο μου και την επιφάνεια εργασία του υπολογιστή μου και τα αρχεία μου στον υπολογιστή μου, πώ αφιερώνοντα χρόνο κάθε εβδομάδα σε αυτό και έχω δει βελτίωση στα επίπεδα αποτελεσματικότητά μου. Οπότε γράψε την απάντησή σου, κάνε την εξάσκηση, ώστε αν σε ρωτήσουν ποιο είναι ένα από τα δύναμα σημεία σου, από τα δύνατα σημεία σου, να μπορεί να απαντήσει φυσικά, ολοκληρωμένα και συγκεκριμένα. Αυτό θα σε βοηθήσει να νιώθει πιο έτοιμο και πιο σίγουρο κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη. Νούμερο η πρώτη εντύπωση είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό ντύσου επαγγελματικά για τη συνέντευξή σου. Ακόμα και αν γίνεται online. Αυτό δείχνει στον άνθρωπο που σου παίρνει τη συνέντευξη ότι όντω και εσύ παίρνει σοβαρά τη συνέντευξη αυτή και ότι είσαι έτοιμο να κάνει καλή εντύπωση. Δείχνει ένα επίπεδο επαγγελματισμού το οποίο θα μπορεί να το περιμένει από εσένα και όταν τελικά συνεργαστείτε. Νούμερο 4. Να είσαι στην ώρα σου. Το να είσαι στην ώρα σου σε ένα ραντεβού δείχνει ότι είσαι υπεύθυνο και ότι σέβεσαι τον χρόνο του ανθρώπου με τον οποίο έχει ραντεβού. Φρόντισε να φτάσει 10 με 15 λεπτά νωρίτερα ή φρόντισε να είσαι ντυμένο και περιποιημένο 10 15 λεπτά νωρίτερα αν πρόκειται να κάνει τη συνέντευξη online. Σε περίοδο που θα κάνει τη συνέντευξη μέσω βιντεοκλήση, φρόντισε να είσαι σε ένα ήσυχο μέρο, να βεβαιωθεί ότι λειτουργεί καλά το μικρόφωνο σου, η κάμερά σου, να είσαι κάπου που να έχει καλό φωτισμό και ότι θα είσαι σε ένα μέρο που δεν θα σε ενοχλήσει κανεί. Νούμερο 5. Να είσαι ειλικρινή κατά τη διάρκεια τη συνέντευξή σου. Μην υπερβάλλει για τα προσόντα ή τι σου. Ο υποψήφιο εργοδότη σου θα εκτιμήσει την ειλικρίνειά σου και αυτό θα σε κάνει να ξεχωρίσει. Και εδώ θυμήθηκα και ένα ανέκδοτο που πήγε κάποιο σε συνέντευξη και το ρωτάει ο υποψήφιο εργοδότη, Ποιο είναι ένα αδύνατο σημείο σου, και λέει αυτό ότι είναι η ειλικρίνειά μου. Και λέει ο εργοδότη, Μα αυτό δεν μου φαίνεται σαν ένα αδύναμο σημείο. Και λέει ο υποψήφιο, Στα μου, πως φαίνεται. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμω, φρόντισε να είσαι ειλικρινή, κυρίω όσον αφορά τα προσόντα σου. Πριν συνεχίσουμε τα τελευταία τρία tip και το extra tip, Θέλω να μιλήσω για ένα λεπτό για το χορηγό του σημερινού βίντεο, το 3ο Σεμινάριο Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητα. Εδώ και λίγο καιρό διοργανώνουμε μια ομάδα άλλων επιχειρηματιών ένα 3-ωρο Σεμινάριο Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητα. Στο οποίο κάποιο μαθαίνει πώ μπορεί να κάνει αποτελεσματικά marketing σήμερα, πώ να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά μέσω Internet και πολλά άλλα όπω πώ να έχει την κατάλληλη νοοτροπία και ψυχολογία, πώς να ξεπεράσεις φοβίες και περιοριστικέ πεπιθήσει και διάφορα άλλα. Έχω ετοιμάσει ένα πεντάλεπτο βίντεο στο οποίο εξηγώ πώ μπορεί να βρίσκει πελάτε και συνεργάτε μέσω ίντερνετ, είτε πουλά προϊόντα, είτε πουλά υπηρεσίε, είτε οτιδήποτε άλλο. Και κάποιο θα μου πει: Θα δωρεί, εγώ δεν έχω επιχείρηση αυτή τη στιγμή, δεν πουλάω κάτι αυτή τη στιγμή, οπότε τι να του κάνω του πελάτε. Στο τέλο του βίντεο μιλάω για το τριώρο σεμινάριο, όπου μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε και πώ μπορεί να ξεκινήσει κάτι δικό σου μέσω ίντερνετ. Για να δει το πεντάλεπτο δωρεάν βίντεο, μπε στο Greek GreekCoach.gr κάθετος seminar, βάλε τα στοιχεία σου και θα οδηγηθεί σε αυτό το βίντεο. Παρακολούθησε το και κλείσε άμεσα τη θέση σου για το επόμενο τριώρι σεμινάριο. GreekCoach.gr κάθετος seminar. Νούμερο 6. Δείξε ενθουσιασμό για τη δουλειά και την εταιρεία κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη. Αυτό θα κάνει τον εργοδότη να σε δει ω υποψήφιο με κίνητρα και πάθο. Νούμερο 7. Κάνε και εσύ ερωτήσει για την εταιρεία ή για τη θέση που δείχνουν την ενδιαφέρεσαι. Ερωτήσεις όπως μπορείτε να μου πείτε λίγα πράγματα για τις καθημερινές ευθύνες και αρμοδιότητες της συγκεκριμένης θέσης. Ποιο είναι το όραμα της εταιρείας για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια. Υπάρχουν ευκαιρίες για εκπαίδευση και εξέλιξη μέσα στην εταιρεία ή στη συγκεκριμένη θέση. Ποια είναι τα επόμενα βήματα αν τελικά συνεργαστούμε. Αυτό θα δείξει στον εργοδότη ότι ενδιαφέρεσαι πραγματικά για τη θέση. Νούμερο 8. Επακολούθησε. Κάνε αυτό που λέμε στις πωλήσει follow-up. Μετά τη συνέντευξη, στείλε ένα ευχαριστήριο σημείωμα ένα μήνυμα ή ένα email. Αυτό θα δείξει στον εργοδότη ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεσαι για τη θέση και θα βοηθήσει σημαντικά για να σε έχεις στο μυαλό του. Και τέλο, νούμερο 9, να είσαι ο εαυτό σου κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη. Ο εργοδότη θέλει να σε γνωρίσει και θέλει να δει αν ταιριάζει με την κουλτούρα τη εταιρεία. Φρόντισε λοιπόν να είσαι ο εαυτό σου. Τώρα, επειδή ο εαυτό σου μπορεί να έχει διαφορετικέ πτυχέ, φρόντισε να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και άφησε την προσωπικότητά σου να λάμψει. Το κλειδί για να ασκήσεις στη συνέντευξή σου είναι να είσαι προετοιμασμένο, επαγγελματία, ειλικρινή, ενθουσιώδη και να είσαι ο εαυτό σου. Προετοιμά κατάλληλα και θα αυξήσει τι πιθανότητέ σου να κερδίσει τον υποψήφιο εργοδότη σου στην επόμενη συνέντευξή σου. Ένα έξτρα tip που θέλω να σου δώσω είναι να είσαι συνεχώ σε αναζήτηση. Αν μάθει για μια νέα θέση, στείλ το βιογραφικό σου. Πήγαινε για μια συνέντευξη. Σε συνέντευξη αυτή, βέβαια, να είσαι ανοιχτό για την κατάστασή σου ότι δουλεύει ήδη κάπου αλλού. Αλλά να είσαι ανοιχτό σε προτάσει, δοκίμασε τον εαυτό σου και εξάσκησε την ικανότητά σου να είσαι καλό σε συνεντεύξει. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί. Πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι αν Ανεβάζω ένα νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Βάλε σε εφαρμογή τι σημερινέ ιδέε. Και όταν πα στην επόμενη συνέντευξή σου, στείλε μου ένα μήνυμα να μου πει πώ πήγε. Θα χαρώ να ακούσει ότι πήγε καλά. Είμαι ο Θοδωρή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο greekcoach.gr-list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρεις το link στην περιγραφή.